Γεια σας, είμαι ο Κώστας, είναι το Check Tech Now και θα ήθελα σήμερα να δούμε ένα mousepad της Razer, το Sphex, που πήρα πρόσφατα και ήρθε η ώρα να το χρησιμοποιήσω και γι' αυτό θα ήθελα να το ανοίξω και μπροστά σας να δείτε πώς είναι. Αυτό είναι το mousepad από τη Razer, ένα προϊόν το οποίο το χρησιμοποιώ εδώ και 1,5 χρόνο περίπου και ήρθε η ώρα να αλλάξω γιατί το προηγούμενο μου χάλασε και ήρθε η ώρα να πάρω ένα καινούριο. Είναι ένα πάρα πολύ λεπτό, όπως βλέπετε, τρομερά λεπτό mousepad. Είναι σε πάχος ίσο με ένα φύλλο χαρτί. Οι διαστάσεις του είναι 320 χιλιοστά επί 230 χιλιοστά, δηλαδή 32 εκατοστά επί 23 εκατοστά. Και είναι αφάνταστα λεπτό. Έχει αφάνταστη αίσθηση κίνησης και δεν είναι κάτι το super ιδιαίτερο, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο γιατί δεν πιάνει, όπως βλέπετε, είναι τρομερά λεπτό. Και από το κουτί του δεν πιάνει τρομερά μεγάλο χώρο στο γραφείο σε ύψος, οπότε μπορείτε άνετα σαν ένα δέρμα στο γραφείο σας να το χρησιμοποιείτε. Να το ανοίξουμε να δούμε τι γίνεται μέσα. Το κουτί και στο προηγούμενο που είχα πάρει δεν άνοιγε τόσο εύκολα, οπότε θα αναγκαστούμε να σκίσουμε. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο μέσα στο κουτί. Έχουμε το mousepad, το οποίο όπως βλέπουμε είναι αυτό εδώ. Τρομερά ελαφρύ, είναι ίσο με μία κόλλα χαρτί α4 περίπου σε μέγεθος. Από πάνω βλέπουμε την επιφάνεια του, δεν ξέρω, δεν θα είναι τόσο καλά στην κάμερα, δυστυχώς δεν έχουμε τόσο καλή ποιότητα στην κάμερα, αλλά η επιφάνεια του είναι αρκετά ομαλή, αρκετά ωραία. Έχουμε το λογότυπο της Razer εδώ πάνω στα δεξιά και κάτω αριστερά το λογότυπο Razer Sphex. Και από κάτω, όπως βλέπουμε, είναι η επιφάνεια του, η οποία είναι αυτοκόλλητη. Το καλό με αυτό το mousepad, όπως είπαμε, είναι πολύ λεπτό και είναι σαν δέρμα πάνω στο γραφείο, οπότε δεν κουράζει το χέρι να το σηκώνετε πιο πάνω όταν χρησιμοποιείτε το ποντίκι σας. Επίσης, μένει ακίνητο εκεί που το κολλήσατε και δεν μετακινείται εύκολα και είναι αρκετά ανθεκτικό. Ας πούμε, το προηγούμενο μου κράτησε περίπου στον 1,5 χρόνο και πάλι το χάλασα εγώ κατά λάθος γιατί πήγα να το ξεκολλήσω και έτριψα τη μία γωνία από κάτω για να καθαρίσει και έφυγε το χρώμα του. Οπότε το έβγαλα και το χρησιμοποιεί ο αδερφός μου αυτή τη στιγμή. Οπότε εγώ έρθει η ώρα να αλλάξω και να βάλω ένα καινούριο. Είναι αφάνταστα ποιοτικό. Αν το κολλήσετε και δεν το ξεκολλήσετε ποτέ από τη θέση, τότε πρέπει να χαλάσει τουλάχιστον 2 με 3 χρόνια. Είναι πολύ καλό και ποιοτικό. Έχει πολύ ωραία αίσθηση κίνησης. Το αρνητικό σε όλο αυτό είναι ότι εάν είστε χρήστης λάπτοπ ή μετακινήσετε αρκετά συχνά, δεν μπορείτε να το παίρνετε μαζί σας. Δηλαδή με το που θα το κολλήσω στο γραφείο, κάπου εδώ περίπου εγώ προσωπικά, δεν πρόκειται να ξεκολλήσει ποτέ, θα μείνει για πάντα εδώ πέρα. Οπότε δεν είναι το παίρνω και φεύγω, αυτή τη στιγμή σηκώνεται γιατί δεν έχω βγάλει τη σακούλα για τη ζελατίνα το από κάτω για να το κολλήσω. Οπότε με το που το κολλήσετε, τέλειωσε, έμεινε εκεί για πάντα. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί με το που διαλέξετε που να το βάλετε. Δηλαδή πρέπει να βρείτε πού ακριβώς ταιριάζει το χέρι σας, πού έχετε το ποντίκι όλη την ώρα. Και εκεί που θα το κολλήσετε θα μείνει εκεί για πάντα. Ας δούμε τι άλλο έχει. Έχει ένα φυλάδιο από τη Razer. Συγχαρητήρια, δεν υπάρχει γυρισμός όπως λέει, ότι χρησιμοποιούμε τα προϊόντα της. Και τα κλασικά δύο αυτοκολλητάκια της Razer, φωσφοριζέ πράσινο μαύρο χρώμα. Και αυτό το κουτί άδειο, δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο. Οπότε, όπως είδαμε, είναι μια αρκετά ταπεινή και καλή συσκευασία. Αυτό είναι το Razer Sphex. Το συνιστώ σε όσους χρησιμοποιούν desktop υπολογιστές, όχι laptop, γιατί αν μετακινήσετε και θέλετε ένα mousepad συνεχώς δίπλα σας, δεν θα σας βολέψει καθόλου. Και πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί εκεί που θα το κολλήσετε, να μην το κολλήσετε και το ξεκολλήσετε ξανά και ξανά και ξανά. Δηλαδή, μπορείτε να το ξεκολλήσετε κάποια στιγμή, αλλά θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Γι' αυτό συνιστώ, εκεί που θα το βάλετε να μην το πειράξετε ποτέ. Αν το κάνετε αυτό, για 2 με 3 χρόνια θα έχετε ένα αρκετά ανθεκτικό mousepad, το οποίο η επιφάνειά του δεν θύρεται τόσο εύκολα. Δηλαδή, φανταστείτε, παίζω σχεδόν 6 με 7 ώρες κάθε μέρα σε συνεχή, σε καθημερινή βάση. Διάφορα παιχνίδια που χρησιμοποιούν ποντίκι πάρα πολύ, όπως HON, LOL και Dota 2, όπου το ποντίκι είναι το κύριο εργαλείο. Και δεν είχε φθαρεί καθόλου το προηγούμενο μου, οπότε είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα με τις προφυλάξεις που είπα.
πρέπει να έχετε σταθερό υπολογιστή και εκεί που θα το κολλήσετε να μην το ξεκολλήσετε ποτέ. Οι δάλωση το χαλάσετε και θα πάνε τζάμπα τα χρήματα του. Στην αγορά αυτή τη στιγμή έχει γύρω στα 14 ευρώ, μπορείτε να το βρείτε σε προσφορά συν την 1 με 2 ευρώ. Είναι αρκετά φθηνό, αρκετά ποιοτικό και για ένα προϊόν που κρατάει τόσο πολύ, 14 ευρώ δεν είναι κάτι ιδιαίτερο και αξιόλογο ώστε να πείτε ότι δεν θα το θυσιάσετε για να πάρετε ένα καλό mousepad. Αυτό ήταν Razer Specs, είμαι ο Κώστας, ήταν το Check Tech Now και μην ξεχάσετε να αφήσετε ένα σχόλιο σας κάτω να μας πείτε απορίες, προτάσεις για το τι θα θέλετε, αν μπορούμε να κάνουμε unboxing, τι σας αρέσει, τι σας αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα.